Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Χριστοδούλου, είμαι partner στην Deloitte και τα επόμενα περίπου 40 λεπτά θα μιλήσουμε για φυσικά και ψηφιακά κανάλια και θέλουμε να αναλύσουμε το αν αυτά αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοσπαράσσονται. Και ο τρόπος που σκεφτήκαμε να το κάνουμε είναι να μην φέρουμε, να φέρουμε ανθρώπους, τέσσερις διακεκριμένους ανθρώπους από τέσσερα διαφορετικά industries, τους οποίους θα παρουσιάσω και αμέσως, για να δούμε τη σπουδαιότητα των καναλιών, φυσικών και ψηφιακών, σε κάθε ένα από αυτά τα industries. Ξεκινάω λοιπόν από τον κύριο, όπως κάθονται δίπλα μου κύριο, από τον κύριο Ανδρέα Αθανασόπουλο, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, κεφαλής του Digital και Retail Banking, Chief Transformation Officer. Νομίζω ότι ο τυπογράφος που σας τυπώνει την κάρτα πρέπει να έχει πρόβλημα λίγο. Δεν θα δυσκολεύεται. Λοιπόν, τον κύριο Καρακούση, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Καρακούση, είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στη ΔΕΗ. Με μεγάλη καριέρα, θα έλεγα, με πολλά χιλιόμετρα και στο Telecom, που νομίζω τώρα η ενέργεια ήταν ότι ήταν το Telecom πριν 10-15 χρόνια. Τον κύριο Γιάννη Βασιλάκο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Κοτσόβολος και αντιπρόεδρος στην Κοτσόβολος Dixons. Που νομίζω πήρα τη θέση του κύριου Αθανασόπουλου. Σωστά. Και ο κύριος Γιάννης Καντόρος, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican τα τελευταία χρόνια. Οπότε μεγάλη χαρά που σας έχουμε στο πάνελ. Και ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Πάω στον κύριο Αθανασόπουλο. Είναι προφανές ότι ειδικά για τις τράπεζες, τα ψηφιακά κανάλια είναι σημαντικός πυλώνας. Και είναι σημαντικός πυλώνας, γιατί πλέον νομίζω η πλειονότητα των transactions γίνεται σε αυτά τα ψηφιακά κανάλια. Από την άλλη μεριά, τίθεται θέμα κατά πόσον αυτά τα ψηφιακά κανάλια μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία της τράπεζας, γιατί το transaction στην ουσία είναι κόστος, αλλά δεν είναι τόσο, θα έλεγα, revenue, σε συνδυασμό με το ότι κρατάτε μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Άρα, στην ουσία, υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, κύριε Αθανασόπουλο. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά και για το πάνελ. Και θα ήθελα να κλέψω ένα-δύο λεπτά. Εδώ όλοι κλέβουν λίγα λεπτάκια. Να κλέψω κι εγώ. Και να πω το εξής. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά τυχερή γενιά, γιατί είμαστε μια γενιά που επαγγελματικά μεγαλώσαμε με το φόβο. Ποιος ήταν αυτός ο φόβος? Ότι όλα θα γίνουν ψηφιακά. Ότι δεν θα υπάρχουν καταστήματα. Ότι δεν θα υπάρχει τίποτα παρά μόνο ψηφιακά μέσα εξυπηρέτησης, πωλήσεων κτλ. Βλέπετε όμως μερικές φορές ότι εκδικούνται η πραγματικότητα εκδικείται και εκδικείται με το δικό της τρόπο. Και τώρα πλέον είμαστε σε μια καθαρή εποχή που δεν υπάρχουν κανάλια, που υπάρχουν τρόποι εξυπηρέτησης και υπάρχουν ταξίδια των πελατών. Και ας μην βιάζονται αυτοί που θέλουν να κλείσουν τα καταστήματά τους, γιατί θα μείνουν χωρίς πελάτες. Και αυτό ας το συζητήσουμε μετά από 5 χρόνια. Ελπίζω ότι όλοι θα είμαστε ακόμα ενεργά, επαγγελματικά και θα συμμετέχουμε και σε συνέδρια. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που το περίπου 80% των πελατών τραπεζών, τουλάχιστον της δικιάς μας τράπεζας, ασχολούνται και με τα ψηφιακά. Αλλά δεν ασχολούνται μόνο με τα ψηφιακά. Ασχολούνται και με το κατάστημα και με το ψηφιακό τρόπο εξυπηρέτησης. Αυτό που υπάρχει όμως, υπάρχει το μαγικό νούμερο του 30%. 30% είναι η διείσδυση του e-commerce στην Αγγλία, που είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη διείσδυση e-commerce στον κόσμο, αλλά έχει σταθεροποιηθεί εκεί. 30% είναι ο μαγικός αριθμός των πελατών σε κάθε τράπεζα που έχουν επιλέξει να κάνουν μόνο ψηφιακές συναλλαγές και τίποτα άλλο. Και αυτό εμείς σαν τράπεζα το έχουμε πιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα να πάω τέρμα η εισαγωγή, να έρθω στις ερωτήσεις. Κατά την άποψή μου υπάρχει ένα μαγικό σε όλη αυτή η κουβέντα που μιλάμε για τον τρόπο εξυπηρέτησης που έχει να κάνει με τις συνομιλίες. Είμαστε στην αγορά της συνομιλίας. Οι πελάτες θέλουν αυθεντικές συνομιλίες. Πρώτο. Δεύτερο. Και για να αναζητήσουν αυθεντικές συνομιλίες, αναζητούν και άνθρωπο. Όχι πάντα, αλλά θέλουν και άνθρωπο. Οι πελάτες έχουν ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Μισούν τους σπασμένους διαλόγους.
Σκεφτείτε να πας σε ένα τραπεζικό κατάστημα, να έχεις δώσει τα μισά χαρτιά, να έχεις συνεχίσει, να πάρεις κάπου τηλέφωνο, να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή, να ξαναπάς πίσω στο κατάστημα, να σου πούνε, λοιπόν, φέρε αυτά τα χαρτιά, μα πριν από 2 μήνες τα είχα φέρει ήδη, τι να κάνουμε, ήταν μια άλλη υπηρεσία, ξαναφέρε τα χαρτιά. Οι σπασμένοι διάλογοι εκνευρίζουν. Και η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να λύσει το πρόβλημα των σπασμένων διαλόγων είναι ένα σημείο ουσιώδες και μεγάλου μετασχηματισμού, γιατί ο μετασχηματισμός, όπως ξέρετε, είναι πολλά μικρά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, υπάρχουν πολλές μικρές λύσεις που οδηγούν σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και τρίτον, είναι η αυθεντικότητα. Η αυθεντικότητα έρχεται στην έννοια του καταστήματος. Το κατάστημα, λοιπόν, βεβαίως θα επιβιώσει και το κατάστημα θα επιβιώσει γιατί θα κάνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό θα είναι χωρίς συναλλαγές. Και τώρα έρχεται η σειρά των μαθηματικών. Γιατί όταν δεν θα κάνει το κατάστημα συναλλαγές, θα μπορεί να χειριστεί καλύτερα το capacity management. Άρα δηλαδή οι ώρες. Οι ώρες εργασίας θα είναι πιο πολύ πολυσιακές. Και επειδή θα είναι πολυσιακές, θα μπορούν να είναι κερδοφόρα τα καταστήματα. Άρα η απάντηση είναι ναι, μπορούν τα καταστήματα να είναι κερδοφόρα, στο βαθμό που θα κάνουν ένα διαφορετικό capacity management και βεβαίως θα παίξουν αυτό το ρόλο των διαλόγων σε ό,τι αφορά τους αυθεντικούς διαλόγους που τους επιζητούν οι πελάτες, αλλά δεν θα πας σε ένα κατάστημα που θα δεις πάλι διάλογο κουφών ή διάλογο ανθρώπων που απλά διαβάζουν αυτά που θα μπορούσε να διαβάσει ο ίδιος ο πελάτης στο internet banking της τράπεζας. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση και δεν είναι μια πρόκληση μόνο του τραπεζικού συστήματος, είναι πρόκληση όλων όσων έρχονται σε επαφή με πελάτες. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Αισιόδοξος, λοιπόν. Πάντα. Κύριος Αθανασόπουλος, πολύ καλά. Πάμε στον κύριο Καρακούση. Κύριε Καρακούση, η ΔΕΗ είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, για τη ΔΕΗ, εμείς ξέρουμε τη ΔΕΗ περίπου σαν την έβγα της γειτονιάς μας. Δηλαδή, λέγαμε πάμε στη ΔΕΗ να περάσουμε από το κατάστημα, να αλλάξουμε το ρολόι. Έτσι. Πελάτης ήταν το ρολόι, δεν ήμασταν. Οπότε, άρα για τη ΔΕΗ, για μια εταιρεία σαν τη ΔΕΗ, πόσο σημαντικό είναι το ψηφιακό κανάλι, γιατί είδαμε ότι έχετε κάνει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με το φυσικό κανάλι που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχάς, μάλλον τα πες όλα, οπότε θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να τα βάλω στο context της ΔΕΗ όλα αυτά. Η ΔΕΗ έχει, όπως ξέρετε και ελπίζω να βιώνετε ως πελάτες, ένα πολύ μεγάλο πλάνο μετασχηματισμού. Δύο από τους άξονες του είναι ο ένας η πελατοκεντρικότητα και ο άλλος η ψηφιοποίηση. Τώρα, το μοντέλο που λειτουργούσε η ΔΕΗ ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο μοντέλο. Είχε αυτό που λέμε, ας πούμε, αποκεντρωμένη διοίκηση, κατά μία έννοια, όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πελάτη. Είχε δηλαδή καταστήματα τα οποία ήταν πολύ απομονωμένα ξεχωριστά και είχαν μία εμπειρία πελάτη που ήταν κατά πάσα πιθανότητα διαφορετική τελικά από σημείο σε σημείο. Κάναμε λοιπόν ένα μεγάλο βήμα και εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια να προσπαθήσουμε να κεντρικοποιήσουμε υπηρεσίες και δραστηριότητες με σκοπό να ελαφρύνουμε τη δουλειά στο κατάστημα, να μπορούν δηλαδή να εξυπηρετήσουν τον πελάτη στο κομμάτι της πώλησης ιδανικά, ό,τι δεν είναι διαδικασία που απαιτείται να έχει τον πελάτη μπροστά σου, να φύγει προς τα πίσω. Παράλληλα τώρα, θέλαμε να ανοίξουμε την ΔΕΗ και να είναι διαθέσιμη και άλλες ώρες και με άλλους τρόπους. Έτσι, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη επένδυση στο call center μας. Είναι πλέον ένα δωρεάν call center που έχει διευρυμένο ωράριο και έχει και υπηρεσίες που δεν είχε πριν. Και φυσικά έχουμε αλλάξει τελείως όλα τα ψηφιακά μας κανάλια. Βγάλαμε chatbot αρκετά νωρίς. Είχαμε και στην περίοδο της πανδημίας το ψηφιακό ραντεβού, το οποίο είχε πάει εξαιρετικά. Έχουμε αλλάξει τελείως το site μας και έχουμε 13% των πωλήσεών μας από το site πια. Και λανσάραμε τώρα και την εφαρμογή μας, η οποία ελπίζουμε να φτάσει στο 30% που λέει ο Αντρέας, να μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό της βάσης εκεί. Τώρα, τι συμβαίνει? Θέλουμε λοιπόν τα κανάλια αυτά να συνυπάρχουν μεταξύ τους. Έχουμε καταφέρει το 50% των transactions να γίνεται από τα καταστήματα και τα υπόλοιπα κανάλια να σηκώσουν το υπόλοιπο 50%, όταν στο παρελθόν ήταν το 85% στα καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα πλέον να έχουμε εξυπηρέτηση χωρίς ουρές και καλή εξυπηρέτηση online. Το τελευταίο επίπεδο είναι ότι, θα το πούμε και αργότερα πιστεύω, ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια διεύρυνση υπηρεσιών, να έχουμε μεγαλύτερη και πιο καλή επαφή με τον πελάτη μας και σε άλλα σημεία της ζωής του. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι η συμβουλευτική. Η συμβουλευτική λοιπόν είναι ένα καλό παράδειγμα. Ξεκίνησε ψηφιακά. Έχουμε τον My Energy Coach, ο οποίος είναι ένα ψηφιακό εργαλείο και τώρα σιγά σιγά έχει εμφανιστεί στο κατάστημα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά. Αλλά ανάποδα, πράγματα όπως να εξηγήσουμε ένα προϊόν, το οποίο πρέπει να το βάλεις στο σπίτι σου, είναι αμιγώς
για το κατάστημα αυτή η υπηρεσία. Πρέπει το κατάστημα να στο δείξει, να το πιάσεις, να το ζήσεις και το digital λειτουργεί συμπληρωματικά. Άρα θέλουμε να είμαστε εκεί και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλων των ειδών τους πελάτες και για τις επόμενες γενιές φυσικά. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ελπίζω και το CRM να σας βοηθήσει αυτό το μελλοντικά. Κάτι θα πω. Λοιπόν, πάω στον κύριο Βασιλάκο. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκο, εσείς έχετε μια διαφορετική οπτική. Δηλαδή, εσείς είστε σε ένα industry το οποίο δέχτηκε πολύ γρήγορα μεγάλη επίθεση από διάφορα e-commerce sites και θα έλεγα αυτό πιθανά να ήταν ένας λόγος και αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά η επιλογή Κοτσόβολος Δίξων να βγει στα ψηφιακά κανάλια ήταν επιλογή ή ανάγκη εν ώψη του ανταγωνισμού ο οποίος υπήρχε και κατά πόσον, αν επειδή έχετε ειδικά εσείς και φυσικό και ψηφιακό κανάλι, διαφοροποιείτε την τιμολογιακή σας πολιτική και τις λύσεις σας ανάλογα με το κανάλι που επιλέγει ο πελάτης. Ναι, καταρχάς εμείς είμαστε πολυκαναλικός οργανισμός. Αυτό που λέμε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο, αυτό που λέμε omni-channel retail, όπου έχουμε και ψηφιακά και φυσικά κανάλια και ο μεγάλος μας πονοκέφαλος ή ο αγώνας μας είναι αυτά να, μεταξύ τους να λειτουργούν ενιαία και με διάφανο τρόπο και οι πελάτες να εξυπηρετούνται ασχέτως με το που επέλεξαν να διαδράσουν μαζί μας. Έτσι. Οπότε το να υπάρχουν ψηφιακά κανάλια υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αναπτύσσουμε και άλλα ψηφιακά κανάλια όπως και άλλα φυσικά κανάλια. Έτσι λοιπόν έχουμε τηλεφωνικά κέντρα, chatbots, social κανάλια και φυσικά το e-commerce site. Τώρα, χωρίς τα ψηφιακά κανάλια δεν υπάρχει φυσικό στην omni-channel κόσμο, όπως και χωρίς τα φυσικά καταστήματα δεν υπάρχει πολυκαναλικότητα. Άρα δεν ήταν μια επιλογή που μας οδήγησε ο ανταγωνισμός. Έτσι. Προφανώς τώρα το share of business μεταξύ των καναλιών αλλάζει με τα χρόνια, ζώντας το τελευταίο διάστημα βέβαια ένα rebound των φυσικών καταστημάτων, ειδικά μετά την υγειονομική κρίση και τα lockdown, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει έρθει στο φυσικό κατάστημα, αναζητώντας επικοινωνία, προσωπική εξυπηρέτηση, ενσυναίσθηση, έτσι αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι όποιος έβαζε στοιχήματα πριν μερικά χρόνια ακολουθώντας όλα αυτά τα κλισέ που λένε ότι το μέλλον είναι ψηφιακό, δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα, μάλλον έπεσε έξω. Οπότε, όχι, είναι μέρος του μοντέλου. Τώρα, το συγκεκριμένο μοντέλο χρειάζεται τεχνολογία, προφανώς, γιατί μέσα από οριζόντιες αρχιτεκτονικές μπορεί να εξυπηρετήσει τα κανάλια και τους πελάτες ανεξαρτήτως το πού σε ακουμπάνε. Και σε ό,τι αφορά την τιμή και τις τιμές, και θα έλεγα ότι η τιμολογιακή πολιτική, η τιμολογιακή στρατηγική είναι κάτι πάρα πολύ πιο σύνθετο και δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τα κανάλια. Στο παρελθόν θα μπορούσε να έχει, γιατί είχαμε διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές, το ίντερνετ θεωρούσαμε ότι είναι φθηνότερο. Όχι, δεν έχει να κάνει πλέον με αυτό σε κανένα σύγχρονο και στο παγκόσμιο omnichannel retail. Έχει να κάνει με τον πελάτη, έχει να κάνει με τον τοπικό ανταγωνισμό, κυρίως, έτσι, και έχει να κάνει και με εμπορικές πολιτικές που μπορεί να έχεις κάθε φορά σε διαφορετικό σημείο. Έτσι μπορεί να έχουμε περιόδους ή εβδομάδες που ένα φυσικό κατάστημα να έχει πολύ χαμηλότερη τιμή, γιατί στην περιοχή έχει μια λευκή νύχτα, έχει γενέθλια το κατάστημα, μπορούμε να έχουμε έναν ανταγωνιστή ο οποίος τον πιέζουμε ή μας πιέζει και οδηγούμε τις τιμές προς τα κάτω. Έχει να κάνει λοιπόν με τέτοιες λογικές, είναι πάρα πολύ σύνθετο και εκεί έχει πολλή τεχνολογία και μέσα από την τεχνολογία και μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση ανταγωνισμού, πελατών, καλαθιών, πραγματικά η τιμολογιακή πολιτική αλλάζει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, ανεξαρτήτως πάντως από το αν μιλάμε για ψηφιακό ή φυσικό κανάλι. Πολύ ωραία. Να πάω λοιπόν και στον κύριο Καντόρο. Η Interamerican ήταν μία από τις ίσως η πρώτη εταιρεία, η οποία επένδυσε τόσο δυνατά στο ψηφιακό κόσμο και μέσα σε μια εποχή που δεν το περιμέναμε από την ασφαλιστική αγορά με το anytime. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω μετά, τώρα που το βλέπετε μετά από κάποια χρόνια, αυτή η επένδυση, και ήταν μάλιστα μια επένδυση αρκετά σοβαρή, έτσι, σημαντική, αυτή η επένδυση σας βγήκε, αν το ξανακάνατε τώρα θα ξανακάνατε το ίδιο ή θα πηγαίνατε πιο σταδιακά? Πιο γρήγορα θα πηγαίναμε. Το λάθος ήταν, ήμασταν λίγο συντηρητικοί, αλλά να μιλήσω λίγο με αριθμούς, γιατί είμαστε, λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε και να είμαστε fact-driven εταιρεία. Ναι. Έχουμε ένα 25% του τζίρου μας, περίπου, από το κανάλι αυτό και το brand, είναι κανάλι και brand μαζί.
που δεν θα το είχαμε αν δεν είχαμε μπει πρώτοι και δεν επενδύαμε στο χώρο αυτό, χωρίς να χάσουμε την δυναμική των άλλων καναλιών. Γιατί τελικά τα κανάλια μπορεί να συνεπάρχουν, δεν κάνει βάλει τόσο. Τον πελάτη μας εξυπηρετούμε και ο πελάτης θέλει να εξυπηρετείται με διαφορετικούς τρόπους. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί που ο πελάτης επιθυμεί να κάνει το transaction, το πω πάρα πολύ απλά. Είναι ενδιαφέρον να πούμε, πέρα από το θέμα του τζίρου, αν θέλετε, ή της διείσδυσης, είναι και πιο κερδοφόρο κανάλι. Άρα, αν δούμε λίγο και τα profit margins, αφήνει πολύ καλά margins και είναι λογικό. Γιατί η τεχνολογία, αν το κάνει σωστά, θα το κάνει με λιγότερα λάθη, πιο γρήγορα και φθηνότερα. Και ένα σημαντικό πράγμα που δεν φαίνεται τόσο, βοήθησε να αλλάξει πολύ η κουλτούρα της εταιρείας. Αυτό για μένα είναι τρομερά σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα στην Interamerican λειτουργούν, να το πω έτσι πολύ απλά, με λογικές anytime. Άρα, βοήθησε την εταιρεία να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή. Μη σύγχρονο εδώ το ψηφιακό κόσμο με τις απευθείας πωλήσεις, γιατί ο ψηφιακός κόσμος βοηθάει, όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι, προφανώς να γίνει καλύτερη και δουλειά μέσα από τα φυσικά δίκτυα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάμε σε ένα ευρυδικό μοντέλο. Δηλαδή, εμείς έχουμε 1.000 ασφαλιστές που δουλεύουν αποκλειστικά για εμάς περίπου. Με άλλο τρόπο δουλεύουν σήμερα, με άλλο τρόπο δουλεύανε πριν από μερικά χρόνια και σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει με τις παιδίες στην τεχνολογία που βοηθάει τον άνθρωπο να αφουγκράζεται και να καταλαβαίνει καλύτερα το τι θέλει ο πελάτης. Εγώ βλέπω ότι σε μερικά χρόνια, μέσα από συστήματα, να πω και κάτι που είναι έτσι και επίκαιρο, τεχνητής νοημοσύνης, θα βοηθάμε και τους συνεργάτες μας να προτείνουν και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με τρόπους που ήδη πιθανώς να μην έχουν αντιληφθεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάω σε μια δεύτερη ερώτηση. Θα είναι μάλλον γρήγορη, γιατί ήδη κάποια κομμάτια τα έχετε απαντήσει ήδη στην πρώτη. Για να έχουμε την δυνατότητα να κάνω και μια γρήγορη τρίτη που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στη δεύτερη ερώτηση, που για να μπορέσει να πει κάτι ο κ. Καρακούς, θα ξεκινήσω από τον κ. Καρακούς, για να μην το πει όλο ο κ. Αθανασόπουλος. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, τα κανάλια λειτουργούν συμπληρωματικά ή πολλές φορές λειτουργούν και ανταγωνιστικά? Και αυτό μπορεί να μην είναι τόσο, θα έλεγα, εμφανές έτσι, σε κάποιους χώρους. Σε κάποιους άλλους όμως χώρους, π.χ. στην ασφαλιστική αγορά, που έχουμε ένα πολύ δυνατό δίκτυο ασφαλιστών κτλ., μπορεί να είναι πολύ πιο, το θέμα πολύ πιο έντονο. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να δω ακριβώς πώς είναι η συνεργασία αυτών των καναλιών, αν είναι τελικά ανταγωνιστές ή αν είναι φίλοι τα κανάλια αυτά και αν τελικά διασφαλίζουν μια σύμμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, που αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο, όπως είπαμε και στην αρχή. Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο για μας ότι είναι συνεργατικά τα κανάλια, δεν το συζητούμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το CRM, όπως πολύ σωστά είπες, που η εταιρεία μας δεν είχε CRM και τώρα κάνουμε μια τεράστια επένδυση σε χρόνο και σε κόπο και για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια εμπειρία πελάτη που είναι ίδια, ναι, ανεξάρτητα από ποιο κανάλι έρθει, αλλά και όχι μόνο αυτό, η εμπειρία πελάτη να είναι ίδια, είτε ξεκινήσει από ένα κανάλι και τελειώσει στο ίδιο, είτε περάσει από άλλα. Παράδειγμα, όταν έχεις ένα ψηφιακό κανάλι που σου περιγράφει ένα προϊόν, αλλά χρειάζεται να πάρεις μια πληροφορία παραπάνω, να πας στο κατάστημα, να σου το εξηγήσει και η πώληση μπορεί να γίνει εκεί, μπορεί να γυρίσεις πίσω στο online να το κάνεις, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μπορείς ανά πάσα στιγμή εμείς ως προμηθευτής να ξέρουμε τις ανάγκες του πελάτη μας και να ξέρουμε να πιάσουμε αυτά τα σπασμένα journeys που έλεγε νωρίτερα ο Ανδρέας. Το χειρότερο πράγμα είναι να πας σε ένα κατάστημα και να πεις έχω ένα αίτημα στο call center και να σου πει λυπάμαι, δεν ξέρω. Επομένως, σίγουρα είναι συνεργατικά. Η δουλειά που γίνεται σε εμάς είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια ίδια εμπειρία omnichannel, όπως είπες νωρίτερα, σε όλα μας τα κανάλια. Και γι' αυτό κιόλας θα δείτε ότι το καινούριο μας μοντέλο καταστημάτων, που πέρασε την πιλωτική του περίοδο και τώρα θα πάει σε όλη την Ελλάδα, έχει στοιχεία μέσα του και ψηφιακά. Δηλαδή, μπορείς να εξυπηρετηθείς ψηφιακά μόνος σου, να κάνεις τελείως digital τα transactions χωρίς να απασχολήσεις έναν agent, αλλά ταυτόχρονα έχεις και τη δυνατότητα και να πληρώσεις, αλλά σιγά-σιγά όλες αυτές οι υπηρεσίες που βγαίνουν τώρα από εμάς, που είναι τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, ναι, οι αντλίες θερμότητες, που είναι πιο βαριές δουλειές και χρειάζεται πιο πολύ κόπος, πώς το έχουμε σκεφτεί, θα το δεις online, θα πάρεις μια ιδέα, θα κάνεις το online εργαλείο να πάρεις μια πρώτη εικόνα, αλλά θα πας σε ένα κατάστημα για να ολοκληρώσεις τον deal. Και χρειάζεται τεχνολογία, χωρίς τεχνολογία και χωρίς το CRM που λείπει, ναι, από εμάς, δεν θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Ελπίζω σύντομα θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το ελπίζουμε και όλοι το ελπίζουμε. Κύριε Βασιλάκο. Στην ίδια ερώτηση. Νομίζω ότι δεν είναι απλά συνεργατικά και μη ανταγωνιστικά, είναι αλληλοεξαρτούμενα. Δηλαδή, εμείς, αν σκεφτείτε ότι το 97% πλέον
των πελατών πριν φτάσει σε ένα κατάστημα έχει περάσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μόνο περίπου το 1,1-1,2 έχει κάνει convert ηλεκτρονικά, αλλά το υπόλοιπο πηγαίνει στο κατάστημα ή τηλεφωνεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να εξυπηρετηθεί. Δεν σημαίνει ότι και εκεί θα γίνουν, και εκεί περίπου το 25-27% θα γίνει convert και κάποιοι θα ξαναγυρίσουν στο ψηφιακό κατάστημα για να ψωνίσουν, γιατί εκεί βρήκανε μια ευκαιρία ή γιατί εκεί τους βόλεψε το βράδυ να φτιάξουν ένα μπάσκετ. Και μάλιστα ο αγώνας τώρα είναι το μπάσκετ σου που σου δημιουργεί ο πολιτής και είσαι logged in χρήστης με το κινητό σου ημέρα να μπορείς να το δεις το βράδυ ως ένα wishlist μπάσκετ στο ίντερνετ για να μπορείς να το κάνεις convert κάνοντας κάποια remarketing λογική. Επίσης να πω ότι είναι αλληλεξαρτούμενα γιατί σε κάποιες περιπτώσεις τα ψηφιακά κανάλια μπορεί να είναι forward, να εξυπηρετούν forward ταξίδια, δηλαδή πωλήσεις, ενημέρωση. Έτσι, σε κάποια πρέπει να καλύψουν επιστροφικά ταξίδια, παράπονα, αιτήσεις για ανακυκλώσεις, αιτήσεις για σέρβις. Άρα, στη δική μας περίπτωση τουλάχιστον, όχι απλά δεν είναι μη ανταγωνιστικά και είναι συμπληρωματικά, είναι αλληλοεξαρτούμενα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα λειτουργήσει πλέον ένας καταναλωτής αν δεν είχες όλα αυτά τα κανάλια, το καθένα κάθε φορά να αναλαμβάνει ένα ρόλο με βάση το που ο πελάτης το συναντά. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Κύριε Κανδόρο, έγινε και σε εσάς έτσι, τα αγαπάνε οι ασφαλιστές. Κοιτάξτε, τώρα ναι. Τα ανέχονται, θα έλεγα, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Αλλά στο δικό μας χώρο ξεκινήσαμε από πολεμικές καταστάσεις, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, την πρώτη φορά που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε απευθείας πωλήσεις μέσα από το site, υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Σιγά σιγά όμως σήμερα να σας φέρω ένα στατιστικό που πολύ ενδιαφέρον. Στο δικό μας δίκτυο που δουλεύει αποκλειστικά για την Interamerican, στα απλά προϊόντα που έχουν ασφάλιση αυτοκινήτου, το 80% των πωλήσεων γίνεται μέσα από σύσταση στην πλατφόρμα της Anytime. Δηλαδή ο ασφαλιστής τι λέει, του λέει ο πελάτης θέλω ασφάλιση αυτοκινήτου, λέει κοίταξε να δεις, πήγε στην Anytime. Γιατί το κάνει τώρα αυτό, γιατί έχουμε ασφαλιστές που έχουν για παράδειγμα χαρτοφυλάκιο 2.000 πελάτες στο αυτοκίνητο. Ένας ασφαλιστής που δουλεύει με τον παραδοσιακό τρόπο, με τον αραμπά που λέω εγώ, μπορεί να εξυπηρετεί 2.000 πελάτες. Όχι, είναι απάντηση. Άρα, οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν λίγο το μέλλον και θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε employ συνεργάτες που βλέπουν το μέλλον ασφαλιστές, καταλαβαίνουν ότι με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και καλών και μια καλή πλατφόρμα μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους πελάτες σε λιγότερο χρόνο και προφανώς ο πελάτης δεν θέλει τόσο advice για να πάρει ένα απλό προϊόν. Αυτό το μαθαίνει και μόνος του, πάει σε μια πλατφόρμα τύπου Anytime, το κάνει. Θέλουν advice για ποιος είναι τα προϊόντα, ένα επενδυτικό προϊόν, ένα συνταξιοδοτικό, ένα προϊόν υγείας. Γι' αυτό είπα ότι σιγά σιγά αλλάζει ο τρόπος της δουλειάς και νομίζω ότι στο μέλλον θα βλέπουμε και μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεργάτες που έχουν ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο, το οποίο έχει όμως τεράστια κενά. Με τη βοήθεια λοιπόν έξυπνων μηχανών, θα μπορούμε να κατευθύνουμε τον συνεργάτη λέγοντάς ότι αν πας στον πελάτη Χ, θα έχεις πιθανότητα 80% να κάνεις αυτή την πώληση. Άρα μην χάνεις τον χρόνο σου, θα σου πω εγώ που θα πας. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που μαζεύουμε, θα μπορούμε να κατευθύνουμε τους συνεργάτες σε πολύ πιο έξυπνες πωλήσεις, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν το χρόνο και το εισόδημα προφανώς που παράγουν μέσα από αυτή τη διαδικασία της πώλησης. Μάλιστα. Στον κύριο Αθανασόπουλο τώρα, που θα βάλω, θα προσθέσω και κάτι στην ερώτηση, γιατί έχοντας και εγώ μια μικρή εμπειρία από το banking, το τραπεζικό χώρο, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Οι λύσεις που σχεδιάζονται στα ψηφιακά κανάλια είναι λύσεις που τους ζητάνε οι πελάτες, είναι λύσεις που σχεδιάζονται στην τράπεζα και προσπαθούμε μετά να τις προωθήσουμε στους πελάτες. Ναι. Πρέπει να απαντήσω και στο προηγούμενο. Okay. Ό,τι και να κάνετε δεν θα με σταματήσετε. Λοιπόν, αν κοιτάξουμε τι έχει γίνει την προηγούμενη πενταετία ή δεκαετία, θα δούμε ότι η δημιουργικότητα των ανθρώπων από τα κανάλια έφτασε ως στο απόγειο στο πόσο ένας να εξοντώσει τον άλλο. Κυρίως γιατί υπήρχαν κίνητρα. Και όταν οι άνθρωποι έχουν κίνητρα, βλέπουν εχθρούς και φιάλτες. Όμως, μέσα σε αυτή τη δεκαετία έγινε ένα μεγάλο convergence. Ισχύουν αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Όμως, τι συνέβη και οδηγηθήκαμε εκεί. Ήταν η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είχε δύο διαστάσεις, κατά τη γνώμη μου. Η μία ήταν οι πελάτες, οι οποίοι άρχισαν να εξοργίζονται όταν βλέπανε να γίνονται παράξενα πράγματα μεταξύ των καναλιών και να μαλλιοτραβιώνται ποιος θα πάρει τον πελάτη, να τους ακυρώνουν τις αιτήσεις, να τους λένε δεν στα πει καλά το μηχάνημα, εγώ θα στα πω καλύτερα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, δημιουργικό σκεφτόταν ο άνθρωπος. Και οι πελάτες δεν είναι χαζοί, οι πελάτες άρχισαν να αντιδρούν. Και ένα δεύτερο πράγμα που συνέβη είναι τα ίδια τα κανάλια και οι σχεδιαστές των καναλιών διεπίστωσαν δύο πράγματα.
ότι έχουν πρώτον να κερδίσουν πάρα πολλά μαζί, μεταφέροντας συναλλαγές κόστους από το ένα κανάλι στο άλλο, το οποίο τους απελευθέρωσε χρόνο. Επιμένω στην έννοια του capacity management. Οι άνθρωποι δεν έχουν άπειρο χρόνο να κάνουν τις δουλειές τους και άρα όποιος τους απελευθερώσει από tasks τα οποία δεν γεννάνε αξία, λυτρώνονται και άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετείται ο πελάτης τους από ένα άλλο κανάλι ή να αγοράζει ένα προϊόν μειωμένης κερδοφορίας από ένα άλλο κανάλι. Και το δεύτερο, διεπίστωσαν ότι αυτοί που σχεδίαζαν τα ταξίδια για τα καινούργια προϊόντα, τα ψηφιακά, φτιάχναν καλύτερα πράγματα. Φτιάχναν πιο απλές λύσεις. Φτιάχναν πιο γρήγορες λύσεις. Και ξαφνικά σηκώσαν το χέρι τους και λέει: εγώ αυτός που δεν τα ήθελα αυτά, μπορώ να έχω από το ίδιο παρακαλώ. Μπορώ να έχω την πιο γρήγορη διαδικασία. Μπορώ να έχω μια διαδικασία που αναγνωρίζω τα στοιχεία του πελάτη και άρα δεν τα ζητάω ξανά. Άρα αυτοί που πετροβολούσαν βρέθηκαν να παρακαλούν. Και έτσι ξαφνικά προέκυψε ένα convergence. Το ένα είναι γιατί οι διαδικασίες άρχισαν να γίνονται κοινές και άρα να μαθαίνει ο φυσικός κόσμος από τον ψηφιακό κόσμο. Και ο δεύτερος ήταν ήδη οι πελάτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των προϊόντων κτλ. Δεν υπάρχει ψηφιακό και φυσικό προϊόν, υπάρχει προϊόν που λύνει ανάγκες. Απλώς αυτό που μαθαίνουμε over time είναι ότι κάποια προϊόντα ταιριάζουν γάντι και κουτί στους πελάτες να τα αγοράσουν ψηφιακά μόνο και βλέπουμε, ειδικά στα τραπεζικά προϊόντα, συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Μια καινούρια ψηφιακή υπηρεσία ή προϊόν, όταν είναι να πετύχει, το μαθαίνεις μέσα την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα βλέπεις ξαφνικά μια μεγάλη μετακίνηση πελατών, λες και το περίμεναν δηλαδή, χωρίς καν διαφήμιση, να μετακινούνται σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Αν την πρώτη εβδομάδα δεν έχεις κάνει μεγάλα νούμερα, άστο, ξέχνα το, μη λες τίποτα, έχεις χάσει τα λεφτά σου, πήγαινε στο επόμενο. Άρα, τουλάχιστον οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν προϊόντα, είναι σε θέση να καταλάβουν, να κατανοήσουν, να πειραματιστούν μερικές φορές και να τρέξουν, να πετύχουν αυτά που προτάσει η εποχή μας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επειδή άκουσα κάτι για μαλλιοτράβηγμα, ας κάνω την τελευταία ερώτηση. Πού είναι τα όρια του κάθε industry στον ψηφιακό κόσμο? Όταν μπορείς από την ίδια συσκευή του τηλεφώνου να κάνεις μια τραπεζική συναλλαγή, μετά να πας να αγοράσεις ένα ασφαλιστικό προϊόν, μετά να επιλέξεις το πρόγραμμα ενέργειας και στο τέλος να μπεις και στο κοτσόβολο και να πάρεις ένα καταναλωτικό δάνειο για να αγοράσεις τις λευκές σου συσκευές. Και τελικά ποιος ελέγχει τον πελάτη, πώς διασφαλίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε overburden του πελάτη με το συνεχές cross-selling, έτσι, και πώς διασφαλίζουμε τελικά την ικανοποίηση του πελάτη. Και ας ξεκινήσω τον κύριο Βασιλάκο. Ναι, καταρχάς και ο πελάτης ανήκει σε αυτόν ή στην πλατφόρμα, γιατί πλατφόρμες είμαστε, που μπόρεσε να δώσει όλα αυτά τα επιμέρους προϊόντα με έναν τρόπο που το άθροισμά τους έχει προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη αξία από ό,τι ήταν το μαθηματικό άθροισμα τέλος πάντων όλων αυτών. Και τι εννοώ? Σήμερα, αν μπει κάποιος να ψωνίσει ένα ψυγείο ή ένα πλυντήριο που ήταν το αγαπημένο προϊόν του κ. Αθανασόπουλου στον Κοτσόβολο, στην πραγματικότητα τι παίρνει? Γιατί ένα πλυντήριο μπορεί να το βρει παντού. Έτσι. Παίρνει ένα πλυντήριο το οποίο θα μαζί με την παράδοση στο σπίτι του, μαζί με την εγκατάσταση, μαζί με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που επεκτείνει την εγγύησή του, μαζί με την ανακύκλωση του προηγούμενου προϊόντος του και πιθανότατα και με ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της τράπεζας για να μπορέσει να το πάρει και να πάρει μάλιστα ένα καλύτερο και πιο σοβαρό και πιο βιώσιμο πλυντήριο για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και την είπα και την ασφάλεια και την εγγύηση προφανώς. Άρα τι έχει πάρει? Έχει πάρει προϊόν, έχει πάρει ασφάλεια. Δεν σας ξεχνάμε, κύριε Κατώρο, μην ανησυχείτε. Δεν σας ξεχνάμε. Επέκταση εγγύηση προϊόντος, ακόμα και ασφάλεια περιεχομένου που κάνουμε και μαζί. Έχει πάρει υπηρεσίες εγκατάστασης, reverse υπηρεσίες και έχει στην πραγματικότητα ο Κοτσόβολος κάνει own τον πελάτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα του έχει δώσει, έχει δει ολιστικά τις ανάγκες του και του έχει δώσει αξία μεγαλύτερη από το ίδιο το προϊόν που θα μπορούσε να το βρει φθηνότερα σε ένα μικρότερο κατάστημα παραδίπλα. Άρα λοιπόν ο πελάτης ανήκει σε αυτόν που μπόρεσε να δώσει την αξία, είναι ολονών μας, αλλά τον εξυπηρετήσαμε μέσα από μια πλατφόρμα που μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να πουλήσουμε και περισσότερα ασφαλιστικά και περισσότερα τραπεζικά προϊόντα και καλύτερο προϊόν και ακριβότερο προϊόν και να του λύσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους. Εγώ νομίζω ότι αν το δούμε έτσι, μάλλον με τέτοια ευρύτητα,
δεν έχει όρια στο πόσο, στο τι μπορείς να δώσεις σε ένα πελάτη για να τον ικανοποιήσεις ακόμα περισσότερο και σε καμία περίπτωση δεν είναι overburden, είναι κάλυψη των αναγκών του μέχρι εκεί που μπορεί να διαθέσει, μέχρι εκεί που μπορεί τέλος πάντων μέσα από την χρηματοδότηση να φτάσει. Μάλιστα. Κύριε Καντόρο. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε, νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι. Έχουν γίνει δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στα industries και νομίζω ο καταλήτης γι' αυτό είναι η τεχνολογία. Άρα βλέπουν στα διάφορα οικοσυστήματα μπορεί κάποιος να παίζει το ρόλο του orchestrator, μπορεί απλώς να είναι και ένα μέρος αυτού του οικοσυστήματος. Για το δικό μας ίδρυμα, για το insurance, υπάρχουν μελέτες. Η McKinsey έχει πει, να δούμε, καμιά φορά τα πετυχαίνουν, καμιά φορά πέφτουν έξω, ότι μέχρι το 2030 ένα μεγάλο ποσοστό, το 30% του insurance, θα είναι embedded, που σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε μέρη άλλων οικοσυστημάτων. Καλή ώρα, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε ο ασφαλιστικός πάροχος στα Dixons ή στον Κοτσόπολο. Αλλά η δική μου πρόβλεψη είναι ότι υπάρχει και η έννοια πάντα του relevance, της σχετικότητας. Δηλαδή, καλός ή κακός, οι πολίτες έχουν μάθει να, αν θέλω εγώ να πάρω ένα δάνειο, θα πάω στη Eurobank, ας πούμε. Δεν θα το έπαιρνα εύκολα από κάποιον άλλον. Υποθέτω ότι το ίδιο θα γίνει για το θέμα των ασφαλιών. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό, το 70% που είναι ο μαγικός αριθμός, θα πηγαίνει πάντα στην πηγή. Άρα, δεν προβλέπω μια πλήρη κατάλυση των συνόρων ανάμεσα στα διάφορα είδη τη. Όμως, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί 30% για τα μεγέθη που μιλάμε είναι ένα ποσοστό που δεν μπορεί κάποιος να το αγνοήσει. Αν το χάσει αυτό το ποσοστό, θα μείνει πίσω. Άρα, πρέπει να δουλέψουμε. Και προφανώς να κάνουμε και τη συνολική εμπειρία και εξυπηρέτηση των πελατών μας ακόμα ευκολότερη. Είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά με ένα κλικ να πάρω όλα αυτά που περιγράψε ο Γιάννης και να ξενιάσω και με το παλιό πλυντήριο και με το καινούριο και με το ασφαλιστικό κομμάτι και πού θα βρω τα λεφτά να το αγοράσω. Άρα νομίζω ότι δουλεύουμε όλοι για μια καλύτερη εμπειρία του πελάτη και τελικά για ένα καλύτερο κόσμο. Πολύ ωραία. Τελευταία δύο λεπτά να ακούσουμε και τους δύο τελευταίους ομιλητές, ξεκινώντας από τον κύριο Αθανασόπουλο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τις χήμερες που ακούμε ότι θα γίνουν όλα όρατα. Υπάρχει το embedded finance, μάλιστα κάποιοι το λένε και invisible banking, αόρατη τραπεζική. Και αυτό σε industries τα οποία στηρίζονται στο trust πάρα πολύ, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την έννοια της αορατότητας. Όμως, αυτό το 30% ναι, θα συμβεί και συμβαίνει ήδη. Απλώς δεν πρέπει να παίρνουμε τις εξαιρέσεις και να τις κάνουμε κανόνα. Στην Ισπανία, ο νούμερο ένα πολιτής κινητών Samsung είναι η Caixa Bank. Όσο και να ακούγεται αυτό πάρα πολύ παράξενο. Είναι ένα ολόκληρο λειτουργικό μοντέλο. Απλώς τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, γοητευόμαστε και νομίζουμε ότι μπορούμε κι εμείς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κατά την άποψή μου, αν οι πελάτες πιστούν ότι έχουν choice, γιατί οι πελάτες πάνω απ' όλα θέλουν να μην αισθανθούν ότι κάποιος τους εκβιάζει, τους βάζει μέσα σε ένα σακί. Άρα οι πελάτες θέλουν επιλογή, θέλουν εμπιστοσύνη και θέλουν να ξενιάζουν. Αυτά μεταξύ τους μερικές φορές είναι ανταγωνιστικά. Όποιος φτιάξει καλά την ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης, επιλογής και ξενιάγασματος, τότε θα μπορεί να ανήκει στην οικογένεια του 30%. Αλλά πάντα θα υπάρχει μια οικογένεια του 70% που θα είναι monoline. Γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν σε μια τράπεζα για το δάνειό τους ή σε μια ασφαλιστική για την ασφαλειά τους. Αυτοί θα υπάρχουν, αλλά το άλλο το κομμάτι όσο μεγαλώνει και αποδεικνύει την αξία του, προφανώς θα αναπτύσσεται. Υπάρχουν πολλά dynamics εκεί μεταξύ αυτών των αυτή τη συνύπαρξη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη. Θα δούμε περισσότερα στο μέλλον, αλλά να ξέρετε, πριν δούμε πολλές επιτυχίες, θα δούμε πολύ περισσότερες αποτυχίες. Και απλώς θα πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να πειραματιστούμε. Ευχαριστώ. Και κύριε Καρακούση, τελευταίες κουβέντες δικές σας. Πολύ συνοπτικά. Εγώ νομίζω ακούσαμε το θέμα της αξίας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και της ευκολίας που λες και το κομμάτι της μάρκας που ακούστηκε. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να πάρεις κάτι άλλο από μια άλλη μάρκα αν δεν το καταλαβαίνεις. Η μάρκα πρεσβεύει κάτι. Εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι εκεί που θα παιχτεί το παιχνίδι είναι η εμπειρία πελάτη. Δηλαδή, μπορείς να τελικά να θες να αγοράσεις ένα πακέτο ενέργειας από την εφαρμογή κάποιου. Αν δεν πάει καλά το journey, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρεις από κάποιον που πουλάει κάτι άλλο και παρεπιπτόντως πουλάει ενέργεια. Άρα, αν το κάνεις καλά το κομμάτι της εμπειρίας και είναι απλό, εύκολο, και αν η μάρκα σου έχει νόημα να το πουλάει αυτό το επιπλέον προϊόν, τότε υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πετύχεις αυτό. Άρα, ο ανταγωνισμός είναι καλός τελικά, διότι μόνο και μόνο η λογική ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάνει όλους εμάς που πουλάμε μία υπηρεσία να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό θέλει ο κόσμος. Μάλιστα. Πολύ σαφές. Άρα, welcome to Digital World.
Και αυτό είναι και on time. Και on time. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.